Για τον Μπιμπίλα. Θέλω να παίξουμε μόνο τον Μπιμπίλα. Ο Μπιμπίλα, το οποίο είπε ο κύριος, τον λέει Μπιμπίλα υποτιμητικά ακόμα, τέλος πάντων, δικαίωμά του είναι. Λάθος του για μένα, δικαίωμά του ωστόσο. Ο κύριος Μπιμπίλας συγκλώνησε χθες τη Βουλή και καταχειροκροτήθηκε από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας όταν έκανε το δικό του outing. Ο κύριος Μπιμπίλας μέχρι τώρα δεν έχει ποτέ παραδεχτεί δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα. Αν είναι ομοφυλόφιλος, αν είναι straight ή οτιδήποτε άλλο. Εχθές ουσιαστικά είναι σαν να το αποκάλυψε, λέγοντας ότι έκλαψε πάρα πολύ στα μικρά του χρόνια. Κατάλαβε όταν του άρεσαν τα αντρικά αγάλματα, τέλος πάντων, ότι κατάλαβε ότι κάτι. Με τραβούσε από τη φύση, έτσι, μου. Κάτι διαφορετικό συμβαίνει στον ίδιο και έφαγε πάρα πολύ κλάμα και λέει: αυτή η μέρα είναι μια μέρα ορόσημο για να μην κλάψουν πια άλλα παιδιά. Πάμε να το ακούσουμε λίγο. Εγώ γεννήθηκα στη δεκαετία του 50, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, σε μια συνηθισμένη μεσοαστική οικογένεια στο κέντρο της πόλης και ανδρώθηκα στη δεκαετία του 60. Από πολύ μικρός κατάλαβα ότι σε κάτι διέφερα από άλλους ανθρώπους. Πώς το κατάλαβα? Όταν στα μουσεία, που εγώ λατρεύω την αρχαία Ελλάδα από παιδί, προσκολόμουν στα αγάλματα τα ανδρικά και όχι τα γυναικεία. Άρα κάτι με τραβούσε από τη φύση μου. Διάβαζα Καβάφη και Λαπαθιώτη και ταυτιζόμουν με αυτούς τους σπουδαίους μας ποιητές. Έκλαιγα κρυφά γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό, έτσι ένιωθα τότε, και δεν μπορούσα να το πω ούτε στους γονείς μου. Έγινα ένα εσωστρεφές παιδί, ένα μελαγχολικό παιδί που έγραφε ποίηματα. Μεγάλωσα όμως και έφτιαξα ισχυρές σχέσεις, δεσμούς, σπουδαίους συντρόφους, οι οποίοι σήμερα είναι η ακριβή μου οικογένεια, μαζί με τα αδέλφια μου. Και αυτό το λέω με μεγάλη συγκίνηση. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον. Για να είναι ευτυχισμένα. Για να μην φοβούνται να πούν τι είναι, τι τους ελκύει, με ποιους θέλουν να ζήσουν. Επιτέλους, είμαστε όλοι άνθρωποι. Φανταστείτε. Συγγνώμη. Γιατί είμαι και εγώ συγκινημένος τώρα. Φανταστείτε ότι αυτά τα ένιωθα εγώ που ήμουν ένα παιδί του κέντρου της πόλης. Φανταστείτε τα παιδιά των χωριών, της επαρχίας, που ένιωθαν ακριβώς το ίδιο που ένιωθα εγώ. Πώς φύγανε από τα σπίτια τους, πώς ήρθανε στην Αθήνα μόνα τους και πώς κατέληξαν πολλά από αυτά στους δρόμους, στη Συγκρού. Αυτά τα δάκρυα των παιδιών που κρύβονται και μάλιστα που γεννήθηκαν όλα από ετεροφιλόφιλους γονείς, κυρίως από εσάς όπως λέτε, να σας οδηγήσω να βάλετε το χέρι στην καρδιά σας και να ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο του αλληλοσεβασμού που μπορεί να μην λύνει προς το παρόν όλα τα προβλήματα, αλλά επιτέλους είναι μια αρχή. Αύριο και τα δικά σας παιδιά μπορεί να είναι από αυτά τα παιδιά που θα χύνουν κρυφά δάκρυα. Αυτά σκεφτείτε και να μην απέχετε εσείς της πλειοψηφίας από την ψηφοφορία, γιατί δυστυχώς βλέπουμε και υπουργούς να απέχουν και αυτό μας θλίβει βαθύτατα. Εμείς, ως πλεύση ελευθερίας, θα ψηφίσουμε ναι, ναι, στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.